καλό απόγευμα, καλησπέρα σας. Τελευταία Τετάρτη θα πούμε του μήνα, όχι γιατί τελειώνει ο μήνας, απλά μπαίνουμε στις γιορτές, τη μεγάλη εβδομάδα. Και έτσι γι' αυτό τον μήνα, ο Απρίλης μας είναι η τελευταία εκπομπή που θα κάνουμε. Και τι ωραία εκπομπή, αφού έχω δύο καταξιωμένους ανθρώπους και οι δύο, και σαν καλλιτέχνες καταξιωμένοι, αλλά και σαν προσωπικότητες καταξιωμένοι. Θέλω να καλωσορίσω την παρέα μου και βέβαια θα ήθελα να συστηθείτε μόνοι σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, μπράβο. Σοφία Σκλήκα, ναι. Και καλλιτρία, συγγραφέας, καλλιτρία. Να σου πω, αδερφός μου δουλεύει στο Σκλήκα, τα ανταλλακτικά δεν έχουν καμία σχέση. Σκλήδα. Σκλήδα. Αλέτα, είναι Σκλήδα. Είναι πολύ γραπτά, είναι σωστή. Είδα ότι και τα γραπτά της είναι με πολλές μεταφράσεις σε πολλές γλώσσες. Εγώ είδα και από άλλους κοινούς γνωστούς που έχουμε τι έργο έχεις κάνει και τι ώρα που μου μιλήσανε κάποιοι που είδαν ότι θα είστε καλεσμένοι και λένε πραγματικά πολύ αξιόλογος άνθρωπος και έχετε κάνει πολύ ωραία πράγματα. Με τη βοήθεια μου πάντα. Είναι μέρος της και εμείς γνωριζόμαστε χρόνια. Εμείς γνωριζόμαστε και όλο λέγαμε ότι θα έρθει. Από το 17. Πριν από τη Ζακυθινή Εστία είχα ένα όμιλο τεκμηρίωσης, αφύπνισης. Ναι. Και είχα κάνει μια ομιλία τότε στην εταιρεία. Στην εταιρεία λογοτεχνία και είχα έρθει εκεί, ναι. Νομίζω είχα έρθει με τη Μαρίνα, τη Βασιλάκη. Thank you.
ελκυστικό κομμάτι δηλαδή της ζακετινής αιστείας έχει κάνει... Σε όλους τους τομείς, σε όλους. Τσακαράκι είναι η πρώτη μου νύφη ζακετινιά. Έχω δηλαδή μια εμπειρία. Εμπειρία. Καλή μου εμπειρία. Για να πάμε λοιπόν έτσι να μιλήσουμε για το δικό σας το έργο. Για το δικό μου το έργο. Σου προς το πληθυντικό μου στο έργο. Όπως γίνεται, στον ελληνικό θα μιλάω. Ναι, και λέει κλείστε τη μουσική, δεν ακούγεται καθαρά. Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά, όλα καλά. Εντάξει, δεν πειράζει, ήταν η εισαγωγή μας. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να μιλήσουμε για σένα, ναι, πώς έτσι, πώς ξεκίνησες, πώς σου βγήκε το να εκφραστείς, να πάρεις ένα χαρτί και να γράψεις, όλα έτσι. Ωραία. Όλα είναι αλληλένδετα στη ζωή και πιστεύω ότι για όλα τα πράγματα υπάρχει κατάλληλη χρονική στιγμή για να γίνουν. Να ξεκινήσουμε λιγάκι από το συγγραφικό κομμάτι. Πάντοτε έγραφα, αλλά ποτέ σκόρπια. Θυμάμαι κάποια στιγμή, σε ηλικία 16-17 ετών, είχα πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό και είχα πάρει μια διάκριση, αλλά έμεινε εκεί, εντάξει. Το πρώτο βέβαια. Άρα υπήρχε από παιδί. Υπήρχε αυτό το ταλέντο. Αν και δεν το είχα συνειδητοποιήσει τότε. Έλεγε η φιλόλογος στις γονείς μας, καλούσε τους γονείς στο σχολείο και έλεγε και τα δύο τα κορίτσια έχουν λογοτεχνική φλέβα. Να το καλλιεργήσουν, μην το αφήσουν έτσι. Και ακόμα το θυμάμαι βέβαια, γιατί λέω ήταν πραγματικά ένας εκπαιδευτικός πολύ φωτισμένος και εμπνευσμένος και να είναι καλά εκεί που είναι. Εντάξει, στην πορεία έγραφα, έσβηνα, άφηνα, ποτέ όμως συστηματοποιημένα. Συστηματοποιημένα άρχισα να γράφω και είχε μπει, άρχισα σκέφτομαι την ιδέα να εκδώσω ένα βιβλίο. Όταν έκανα ένα κύκλο στη ζωή μου, έφυγα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 15 χρόνια, πήγα Ιταλία. Και στην επιστροφή αποφάσισα, αφού τελείωσα το διδακτορικό μου, έκανα κάποια πράγματα από τα οποία έπρεπε να τελειώσουν. Στην επιστροφή άρχισα, σκέφτηκα να βγάλω, είχα πάρει μέρος εδώ μεταξύ σε κάποιους διεθνείς διαγωνισμούς και στην Ιταλία και αλλού και τα λοιπά, είχαν προβλεφθεί κάποια ποίηματα και μου λέγανε όλοι γιατί δεν βγάζεις ένα βιβλίο, γιατί δεν βγάζεις το βιβλίο σου, έλα βγάλε το βιβλίο σου και έτσι ξεκίνησα. Το πρώτο με τίτλο Ονειρονόση, το οποίο βέβαια εκδόθηκε στην Ιταλία, στα Ιταλικά. Εντάξει, και από εκεί και πέρα, για να μην λέμε και πάρα πολλά, ακολούθησα και άλλες ποιητικές συλλογές, παραμύθια, ένα επιστημονικό εγχειρίδιο που σχετίζεται με το διδακτορικό μου. Ωραία. Ναι. Και τα παραμύθια είναι ωραία, γιατί τώρα τελευταία έτσι γνώρισα τον κύριο Δημήτρη τον Χριστοδούλου που παίρνει παραμύθια και τα κάνει παιχνίδια, λέει. Ναι. Και αυτό είναι ωραίο, γιατί και εκείνος έχει πάρει και έχει κάνει πολλές μεταφράσεις. Αυτό είναι το τελευταίο μας, το Βασίλειο της Χαράς. Και κοίτα τι ωραίο και εξώ, να το δείξουμε. Αυτό είναι... να σου πω κάτι, μα... Ωραία χρώματα. Και οι σελίδες ωραίες. Όπως έλεγα και της κυρίας Μιλιονοπούλου, εκδόσεις Κούρος, Ναι. Ότι έτσι δεν λερώνονται οι σελίδες αυτές για τα παιδιά, ας πούμε. Ναι. Είναι ό,τι πρέπει, γιατί δεν λερώνονται και να πιούνε το γάλα τους και να παίζει την ώρα, ξέρεις που τα ταΐζουμε συνήθως και παιδιά. Ναι. Εκδόσεις Κούρος. Εγώ με παθών τώρα, γι' αυτό ταΐζε το γιο μου και το παραμύθι. Βέβαια. Ναι. Εκδότησε ο κύριος Φίκηρης, εξαιρετικός, υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων, κυρία Σταυρούλα. Βενιέρη, ναι, έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι ένα παραμύθι. Έχω πάρει την ιστορία του Μεγάλου Βασιλείου και την, έχεις κάνει παραμύθι. Και την έχω κάνει παραμύθι για να δουν τα παιδιά. Ταυτόχρονα με την ιδέα του Άγιου Βασίλη, όπως την ξέρουν τα παιδιά, αλλά από πού ξεκίνησε, ήθελα αυτό να φάνει, ότι δεν έχουμε. Να σου πω κάτι, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ έξυπνο που έκανες και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το κάνουν σε ποιον το έλεγα. Όχι στην κυρία Μιλιονοπούλου, σε έναν άλλο συγγραφέα που είχε έρθει και μου φέρει παραμύθι πάλι. Και λέγαμε τώρα πώς από τα παραμύθια διδάσκονται τα παιδιά. Και ένας ωραίος τρόπος. Να πω ότι σε κάποιες βαφτίσεις που γίνανε τώρα το καλοκαίρι,
Τις παιδικές μπουμπουνιέρες δίνανε ένα παραμυθάκι που είχε δύο τον Αγίο. Και από εκεί αυτό σκέφτηκα και λέω είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να τους βίους των Αγίων, να τους μεταμορφώνουμε σε παραμύθι, γιατί έχουν και περιπέτεια, έχουν τα πάντα. Διδακτικό. Εντάξει, δεν θα πεις ότι τον γδάρανε και τον κάνανε, θα το φτιάξεις πιο ωραίο, δεν θα το κάνουμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά έτσι τα παιδιά διδάσκονται. Πάρα πολύ. Διδάσκονται πάρα πολύ. Και διδάσκονται και διδαχές και πολλά πράγματα. Βέβαια. Και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία, πολύ ωραίο αυτό που έκανες, πολύ με συγκινεί. Και καλά το έκανες και έτσι πρέπει να κάνουν πάρα πολύ. Άρα είναι η του Μέδα Βασιλείου ναι. Αυτός ήταν ο στόχος, αυτό ήθελα να περάσει τα παιδιά. Και ωραία, ωραίο... Ναι, εξαιρετική δουλειά, εκδόσεις Κούρος. Εξαιρετική δουλειά, εξαιρετική. Να το αφήσω, ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Αυτό είναι ωραίο, μπράβο, ναι, και για Χριστούγεννα να το κάνουμε τώρα και για περαιτέρω. Ναι. Εδώ βλέπω πολλή δουλειά. Εδώ έχω φέρει μερικά, δεν μπορούσα να φέρω όλα. Εντάξει, αυτό είναι ο Νίρο Νόαση, είναι το πρώτο μεταφρασμένο στα... Στα Ιταλικά. Ναι. Το έργο είναι μιας εξαιρετικής ζωγράφου της Σέβας Νικολακάκη. Α, εδώ είναι τα που δείχνει το... Ναι. Ποίηματα είναι. Είναι ποίηματα. Ναι. Τα πρώτα και ποίηματα. Είναι και στα ελληνικά. Είναι η δίγλωσσο, ναι. Είναι δίγλωσσο και στα ελληνικά και στα ιταλικά. Ναι, ο Ασίδε Ισόνι, ο τίτλος. Α, ωραίο και αυτό, μ' αρέσει. Ναι. Και το μεταξύ τα ιταλικά. Ωραία. Για την ποιήση, είναι. Εμένα μου αρέσει τα ιταλικά. Είναι τραγουδιστή έτσι κι αλλιώς. Είναι γλώσσα, βέβαια. Κατάλαβε. Και νομίζω ότι τα ποίηματα στα ιταλικά είναι πιο ωραία. Είναι. Θα μας διαβάσεις μετά στα ιταλικά. Ναι, βεβαίως. Με μεγάλη μου χαρά. Να τα δούμε ένα-ένα. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο. Δεύτερη ποιητική συλλογή. Νεολογισμοί, ο τίτλος, ναι. Αυτό είναι στα ελληνικά. Αυτό είναι καθαρά στα ελληνικά, ναι. Α, από όλα θα μας διαβάσεις κάτι. Αυτό είναι η τρίτη ποιητική συλλογή που είναι αφιερωμένο στην Παναγία και στον Κύριο. Το κάτι σ' αγαπώ πάρα πολύ που μου. Δεν τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Απόλυτα. Δεν γίνεται τίποτα τυχαία. Εγώ δεν είμαι θρησκευόμενο. Πιστεύω μένα. Εντάξει, ακούστε να σας πω κάτι. Μην μου λέτε τη λέξη θρησκευόμενη, γιατί είναι σαν να μας βρίζετε. Όχι, δεν σας βρίζω. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας σου λένε μακριά από τους θρησκόληπτους. Άλλο θρησκόληπτους, εντάξει. Και τους πολύ έτσι. Αγαπάμε τον Χριστό. Και αγαπάμε και τη θρησκεία μας, εντάξει. Δεν είμαστε κατάλαβες, γιατί είναι σαν λίγο... Ξέρεις, σου λέει πω, να σου πω κάτι. Αυτό έπρεπε, αν το ξέρα και μου το έλεγες και μιλάγαμε δυο μας στο τηλέφωνο, θα σου έλεγα να κάνουμε για Πάσχα ή το 15 Αύγουστο δεν κάνω εκπομπή, αλλιώς θα κάναμε αφιέρωμα αυτό. Εντάξει, αυτό είναι αφιερωμένο, υπάρχει αφιέρωση στην αρχή. Αφιερωμένο γιατί... Για την Παναγίτσα μας. Και για τον Κύριο είναι όλα μέτα. Αχ, σε ευχαριστώ που σηκωθεί τρίχα και από αυτό θα διαβάσουμε. Ναι, εννοείται και θα διαβάσουμε, εννοείται. Τα υπόλοιπα είναι, αυτό το έγραψα με μια αγαπημένη μου φίλη, κολλητή, αδερφή. Στα ξένα είναι και αυτό. Είναι Ιταλίδα, είναι ελληνοϊταλικό. Έχει μεταφράσει εκείνη τα ποίηματά μου. Και εγώ έχω μεταφράσει τα δικά της, σε πάση περιπτώσει, στα ελληνικά. Το γράψαμε μαζί. Γι' αυτό και λέγεται στη Μεσόγειο. Τη φίλη μου την Ελιζαμπέτα την πάλι, να είναι καλά. Και τα υπόλοιπα ενδεικτικά. Αυτό είναι το τελευταίο μου. Εκδόθηκε στην Κολομβία. Αυτό είναι τρίγλωσσο. Καλά, είναι πολύ ωραίο όμως και σαν. Ναι. Αυτό είναι τρίγλωσσο. Ναι. Το εξώφυλλο να μου το χάρισε το έργο αυτό ο Μάσιμο Ρικιού, το Ιταλός, αγαπημένος φίλος. Είναι ωραίο. Και το διάλεξα γιατί είχε τυκλοφορήσει το έργο του 3. Και τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: θα μου χαρίσει, σε παρακαλώ, αυτό το έργο που το έχει τηλεφορήσει και 3. Μου λέει: βέβαια, μου λέει με μεγάλη μου χαρά, θα στο έχω να το βάλει. Λέω: θα το βάλει στο εξώφυλλό μου. Αχ, είμαι πολύ τυχερή που είσαι εδώ και. Και εμείς είμαστε, και εμείς. Να πω κάτι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που όντως. Γιατί κατά ψέματα τη Σοφία, εγώ την γνώρισα αμέσως εσένα.
Και σε ευχαριστώ. Με ενθουσίασες. Μα δεν ήταν δυνατόν να ευχαριστούμε, Σοφία. Και αυτό με ένα συνάδελφο Ινδό, πανεπιστημιακός. Ινδοί γράφουνε πάρα πολύ ωραία. Ναι, τρομερός. Ινδοί γράφουνε πάρα πολύ ωραία. Τρομερός και έχει βάλει την Κωνσταντινούπολη βέβαια απ' έξω, γιατί έχουμε κάνει απίστευτες συζητήσεις. Αυτό είναι το ωραίο. Μιλάγαμε, ας πούμε, πολλές φορές και για το θέμα της θρησκείας. Μίλησα εγώ, είπα τα δικά μου, είπα αυτό τα δικά του. Πώς, τι πιστεύει, πώς το πιστεύει, τι κοίταξαν, γίνεται. Έχουν και εκείνοι ανοιχτό μυαλό. Και ναι, ναι. Νομίζω ότι επειδή έχω διαβάσει πολλά έτσι. Δεν ξέρω αν είχες διαβάσει πρόσφατα που είχε γίνει ένα θαύμα με ένα μουσουλμάνο που είχαν, δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Τη Παναγία Σαντανάγια. Παναγία Σαντανάγια. Πράγμα, το κόψανε κομματάκια. Παναγία Σαντανάγια, βέβαια λέω αυτό. Ξέρει, το έχω πει και σε όλους τους μαθητές μου. Και κυρία, αυτό τι λέτε αλήθεια. Να το γράψουμε ιστορία, ναι. Εντάξει. Αυτό το διάβασα εγώ στην Ορθόδοξη. Πότε ήταν το 17, ήταν το πρόσφατα είναι. Και νομίζω εκτός από αυτό, σήμερα που το έλεγα, χτες το έλεγα αυτό κάπου, ότι όταν υπάρχουν δίκαιοι άνθρωποι, δηλαδή ο μπαμπάς μου ήταν ένας κομμουνιστής που λέγει άθεος ξέρω εγώ, αλλά φιλότιμος, δίκαιος, αγαπούσε τους ανθρώπους, δίκαιος ξέρω εγώ όλα αυτά. Αλλά έλεγε ότι από το μηδέν, από το μηδέν, μηδέν, ναι, μηδενιστής, ναι, ναι. Ξέρεις ναι, ναι. Τώρα αυτό το ότι ήσουν να μου έλεγε πριν, θα είσαι και μετά. Μα εγώ κάτι του λέγα, είμαι πριν, απλά δεν θυμάμαι. Ήταν το τσακωμάσμενο. Λοιπόν, έλεγε εγώ θέλω να με κάψετε και τα λοιπά. Σε πληροφορώ, έπαθε εγκεφαλικό Παρασκευή και την Παρασκευή το πρωί τον μαλώναμε με την αδερφή μου που καπνίζει και του λέγε δεν μου θα πεθάνεις που καπνίζεις και αυτός που γιατρός δεν μου καπνίζεις. Της έλεγε και αυτός και αν πεθάνω σιγά θα κλαίτε. Και του λέει αδερφή μου σιγά μην κλαίω, θα σε κάψω αφού θες και τελείωσε η υπόθεση. Και τη λέει: δεν θα με κάψετε, θα μου κάνετε κανονικά κηδεία. Και το μεσημέρι πάθει κεφαλικό. Και Κυριακή τον κοινώνησα. Και τον κοινωνάω και ξανανασταίνεται. Ζωντάνεψε. Κανονικά ήθελε να φύγει από τον Ευαγγελισμό. Και μετά εκείνη την ημέρα μου λένε ότι ένας γιατρός που είχε κουράρει τον πατέρα μου, 52 χρονών, κάλπιζε ο καρκίνο στο παχύ έντερο και του δίνανε 6 μήνες ζωή. Και έρχεται και μου το λέει ένας γνωστός. Και όπως είμαι εκεί στον Ευαγγελισμό, λέω: Θεέ μου, πάρ' τον πατέρα μου. Και δώσε επίστοση χρόνου σε αυτό το γιατρό. Που είναι επιστήμονας, που τα παιδάκια του είναι ανήλικα. Ένας ωραίος άντρας. Που είναι τα παιδάκια του ανήλικα και νέο παιδί δηλαδή. Και πραγματικά μετά έφυγε ο πατέρας μου και αυτός ο κύριος ζει. Δόξα το Θεό. Δηλαδή έκανε στη Γερμανία. Κοίτα, αυτά είναι μικρά θαυματάκια, εγώ πιστεύω. Που πρέπει να τα δεις τα θαύματα. Βέβαια. Βέβαια. Έτσι δεν είναι. Εγώ νομίζω ότι εισακούστηκα εκεί. Όπως το, δηλαδή που κοινώνησε. Τον είδες όταν κοινώνησε, την επόμενη μέρα σηκώθηκε άλλος άνθρωπος. Έκανε στην αδερφή μου μαθηματικές πράξεις. Και είπανε οι γιατροί, αν είναι έτσι, λέει, την Πέμπτη θα τον πάρετε. Γίνεται μετά αυτό Δευτέρα βράδυ που μου λένε τα νέα για τον γιατρό και μου λένε, ξέρεις ρε εσύ ο Τάδε που περιποιήθηκε τον μπαμπά σου έτσι και έτσι. Και εκείνη την ώρα με πιάσανε τα κλάματα και λέω μαρτία ρε, επιστήμονας, έχεις σώσει τόσο κόσμο. Ήταν και καλός επιστήμονας, δεν έπαιρνε φακελά, κατάλαβες, ήταν καλός βέβαια, άνθρωπος. Βέβαια, βέβαια. Και ακούστηκε η προσευχή μου, πιστεύω. Τέλος πάντων, μην πέφτουμε, αλλά θέλω να σου πω δεν πέφτουμε. Ναι. Γιατί στο είπα αυτό όμως και το δώσαν παράδειγμα. Γιατί ξεκινήσατε από τα βιβλία. Είναι αφιέρωμα στην Παναγία. Μπράβο. Όχι, κάτι άλλο λέγαμε για το. Λέγαμε για τις θρησκείες, για τον Ινδό εδώ που γράψαμε στο βιβλίο που και αυτή. Ξεκινήσατε από τα θαύματα. Ναι, ναι. Μπράβο, από τα θαύματα. Ότι γίνονται μικρά θαύματα συνέχεια κάθε μέρα, και εμείς δεν τα παίρνουμε χαμπάρι. Κάθε μέρα γίνονται θαύματα. Αυτό, και να είσαι να τα βλέπεις και να τα έχεις. Μπράβο, κάθε αυτό. Α, όχι, άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι το έφτασα εκεί γιατί. Ότι, να πω ότι ο μπαμπάς μου παρόλο που έλεγε άθεος εν τέλει, νομίζω ότι είναι στον παράδεισο, είναι σίγουρο αυτό και τώρα και τα άλλη φορά τώρα μην σας πιάνω με αυτά. Αλλά και άλλοι άνθρωποι που μου λέγανε ότι είμαστε άθεοι, αλλά ήταν δίκαιοι, λέει ήμων. Ο Θεός τελευταία στιγμή κάτι κάνει και τον ομολογούν και τους παίρνει μαζί του. Έχω δει πολλούς κομμουνιστές που είναι δίκαιοι άνθρωποι. Ναι. Και λέω κομμουνιστές γιατί
Συνήθως αυτοί είναι έτσι παλιοί κομμουνιστές του. Αλλά είναι δίκαιοι, είναι δίκαιοι, είναι λαιήμων, είναι καλοί. Ανεξαρτήτως. Και τελευταία στιγμή... Τι πολιτικό, ο δίκαιος άνθρωπος δεν έχει. Έτσι και τους μουσουλμάνους, έτσι και τους Ινδούς, έτσι και όλους. Εγώ πιστεύω ότι το δίκαιο, εκεί ήθελα να καταλήξω, ότι το δίκαιο άνθρωπο δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον πάρει μαζί του. Εγώ το πιστεύω. Τον ελεήμων και το δίκαιο. Τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει. Ισχύει, βέβαια, Και ωραία, και με τον Ιδό γράψατε αυτό ναι, το... Ναι, γράψαμε αυτό. Είναι ποίηματα πάλι. Με έκανε τη μετάφραση αυτό στη γλώσσα του και εγώ στη δικιά μου, σε γλώσσα μπάγκλα, στα βεγγαλικά. Γλώσσα μπάγκλα λέγεται. Η τοπική διάλεκτο στη δικιά του, εξαιρετικός και αυτός. Αυτά εν ολίγοις και άλλα παραμυθάκια, τέλος πάντων, δεν μπορούσα να τα φέρω όλα. Λοιπόν, για να περάσουμε έτσι να μας μιλήσει εδώ πέρα και ο φίλος μας. Ναι, βέβαια. Θα περάσουμε όμως, θα μας πεις ένα ποίημα και μετά θα περάσουμε. Ένα ποίημα, βέβαια, βέβαια. Θα πω και εγώ ένα ποίημα. Βέβαια, βέβαια. Μιλάει για λάνες, όχι δικό μου. Ωραία. Τέλεια. Ώστε να περάσω μετά να μας πει δύο λόγια, όχι δύο λόγια, πολλά λόγια. Ένα ποίημα που το αφιερώνω στη μητέρα μου. Ταγός αγάπης, μητέρα, άγγιγμα άδολης στοργής, τερούγισμα υποτικής μεγαλοσύνης, απεραντοσύνη ψυχικής ομορφιάς, ζωντανεύεις άτονες μνήμες, ενθαρρύνεις εκδηλώσεις φιλανθρωπίας, αλλάζεις τη ροή του χρόνου, της ιστορικής πλάνης, διδάσκεις γενναιόδωρα το σύμπαν, μαγνητίζεις θαλάσσιους θησαυρούς, ξεκλειδώνεις μαγικά τα μπάρια της γης, ακούραστα αντέχεις τα επερχόμενα δεινά, θάβεις με χαμόγελο τα θέλος, το μητρικό σου βλέμμα φωτίζει τα πλήθη, ορθώνει κάστρα, δορίζει ζωτική ενέργεια, παγώνει υπόγειους στεναγμούς, κατατροπώνει επιτίδιους εχθρούς. Δοξασμένο το όνομά σου. Αυτό. Αυτό είναι που έχει μεταφραστεί και στα ινδικά. Ναι, ναι, και αυτό είναι, όχι, έχει μεταφραστεί στα ισπανικά. Στα ισπανικά. Στα ισπανικά και στα ιταλικά. Και στα ιταλικά. Κυκλοφόρησε στην Κολομβία. Αυτό είναι στην Κολομβία. Κυκλοφόρησε στην Κολομβία. Και μιλάνε ισπανικά βασικά. Ναι. Αλλά είναι κυκλοφόρησε στην Κολομβία, όχι στην Ισπανία. Ναι, στην Κολομβία. Ωραία. Για να ακούσουμε και σας έτσι να μας πείτε. Μ' άρεσε τα στεφάνια και επειδή πηγαίνω, μιλάει για αλάνες και πηγαίνω στα δέντρα του Αγίου Διονύσου. Πουάμο, Ζάκυθος, είναι μια γειτονιά που μεγαλώσαμε εμείς που ιδρύσαμε τη Ζακυθινή Εστία. Λέει στεφάνια, στις αλάνες γιορτάζουμε τα πρώτα μας φιλιά. Όταν ο ήλιος έγνεφε, αγάπη και τα στεφάνια της γης. Βάζα δαχτυλίδια ζωής. Όλα τα είχαμε. Ασθηματικά αγκομαχούμε στο παρόν. Σκοτώνοντας το μέλλον, λησμονώντας το παρελθόν. Καληνύχτα ψιθύρισα στο βάθος των αισθήσεων. Για πείτε μας έτσι, κύριε Γιάννη, τώρα, Γιάννης Καρακασίδης, πρόεδρος της Ζακυνθινής Εστίας. Πολιτισμού Διονύσεως Ρώμας. Για να το λέμε όλοι μαζί. Ο τίτλος. Για πέστε μας έτσι λίγα λόγια. Πρώτα απ' όλα να μας πείτε λίγα λόγια για τον Γιάννη τον Καρακασίδη. Ποιος είστε, τι είστε, τι κάνετε, τι... Χρειάζεται, εντάξει. Ταπεινότητα. Δύο λόγια έτσι. Τι να πούμε. Για μένα, δεν ήρθαμε να πούμε. Εντάξει. Αυτή τη στιγμή έτυχε να είμαι ο πρόεδρος της Ζακυνθινής Εστίας. Ωραία. Ξεκίνησα από μια ομάδα φίλων, μαθητών. Και είχαμε σκεφτεί ότι υπάρχουν οι σύλλογοι όλων των χωριών και υπάρχει και εδώ άλλος σύλλογος που ασχολείται. Αλλά δεν μας ενδιέφερε
να μαζευόμαστε όπως όλοι οι σύλλογοι. 50. Να κάνουμε μια γιορτή, μια πρωτοχρονιά και αυτό μια φορά το χρόνο. Να μεταξύ μας και να κλεγόμαστε έτσι όπως το λέω εγώ. Να κλέβει τη μοίρα. Ζάκηθος του πολιτισμού, του θεάτρου, της μουσικής. Ζάκηθο νομίζω ότι ποιητών, αυτό που είπες της μουσικής, γιατί έχει μια ιδιαίτερη μουσική η ιδιαίτερη. Έχει η πρώτη, αυτό το εκτός από τις σκαντάδες και αυτό. Εκτός από τις σκαντάδες που είναι νεότερο. Το πρώτο θέατρο στην Ελλάδα ιδρύθηκε στη Ζάκηθο. Η πρώτη φιλαρμονική, εκεί υπάρχει ένα μετερίζει μεταξύ Ζακηθινών και Κερκυραίων ποιος... Τσακώνονται ποιος το έκανε. Πρώτος. Οι Ζακηθινοί λέμε εμείς και οι Κερκυραίοι λένε. Δεν έχει σημασία, με πολύ λίγη διαφορά και τα δύο νησιά στην Ελλάδα. Τους ποιητές. Και ποιος δεν, και ποιος δεν έχει βγάλει Ζακηθο, ε. Σολομό. Να, σε ποιο επιφανή. Σολομό, Κάλβο, Ούγκο Φόσκολο. Ας πάμε μεγάλο στον Τερτσέτη. Έτσι αθώθηκε ο Κολοκοτρώνης. Μη ο Τερτσέτης δεν θα αθώνονταν. Για πείτε μας να μαθαίνουμε κι εμείς που δεν τα ξέρουμε. Ο Τερτσέτης. Και πολύ λούσα. Ο Τερτσέτης έγραψε κάποιο ποίημα όχι, που αθώσε. Ο Τερτσέτης ήταν ο δικαστής που δίκαζε τον Κολοκοτρώνη. Και τον αθώσε. Με μειοψήφισε ο Κολοκοτρώνης και ποιος άλλος. Δες το, εντάξει, δεν θυμάμαι στα ονόματα. Γιατί ήταν ενδιαφέρον ο Τερτσέτης και δεν καταδικάστηκε ο Κολοκοτρώνης. Το έχουμε μεταξύ μας οι Έλληνες, έτσι. Τα εσωτερικά μας πάντα. Μα αυτό πάντα είναι που μας τρώει εμάς τους Έλληνες, ο τέλος σκοτωνόμαστε ενώ δεν πρέπει. Δυστυχώς. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι οι Έλληνες είναι μωροί. Και τι σημαίνει μωρός, εγωισμός. Αυτό, αν δεν είχαμε αυτό θα ήμασταν ένας λαός που μπορεί να έχει κυβερνήσει όλη τη γη. Βέβαια. Αλλά μας έχει φάει αυτό. Ναι. Καλοπροαίρετα το είπε ο Απόστολος Παύλος, αλλά μας έχει φάει αυτό το πράγμα. Ναι. Ισχύει, βέβαια. Να έχω καλύτερο σπίτι, καλύτερο αυτό, είμαι πιο καλός ποιητής εγώ. Αυτό μας έφαγε τους Έλληνες. Τέλος πάντων. Και γι' αυτό που είχαν και οι φιλικές, που είχαν ανάμεταξύ τους πολέμους. Ναι. Και έτσι σκεφτήκατε έτσι, με αυτή τη σύλληψη, λέτε να προωθήσουμε. Δεν με ενδιαφέρε η Ζάκηθος να προβάλλεται μόνο για τις θάλασσες. Για τις χελώνες και για την καρέτα, ναι. Η χελώνα, καρέτα που υπάρχει χρόνια. Τώρα τελευταία το τσιγαράδικο που έγινε ναυάγιο. Καλά, με το ναυάγιο τώρα το κάνουνε. Ναι, εγώ θυμάμαι πήγαινα στο ναυάγιο όταν ήμουν μικρή. Ναι, μακάρι να ήταν ναυάγιο. Ένα καταλελεμένο τσιγαράδικο, λαθρεμπόρικο. Το ονομάσαμε. Ναι, μπορείς να το κάνεις χρήση, αλλά δεν είναι αυτή η Ζάκηθος. Δεν είναι αυτά τα αξιοθέατα της Ζακύνθου, αυτό θέλεις ναι, να πεις. Ναι, η Ζάκηθος έχει πολιτισμό. Και εγώ αντιδρώ. Και έτσι δημιουργήσαμε τη Ζακηθινή Εστία, μου ανέθεσαν την Προεδρία, έκανα το λάθος. Δίπλο είναι το λάθος και αυτοί που μου την ανέθεσαν και εγώ που την πήρα την Προεδρία. Νομίζω ότι όταν αγαπάς κάτι, ξέρεις να κάνεις προώθηση και νομίζω ότι αυτό που είπες είναι πολύ σωστό. Δεν είναι η Ζάκηθος μόνο το φαγητό της, ο Άγιος Διονύσιος. Εντάξει, δηλαδή τη Ζάκηθο πώς την έχεις. Άγιος Διονύσιο, καρέτα, καρέτα. Είναι τόσο... Μα και ο Άγιος Διονύσιος είναι τόσο τυχερό νησί. Ποιο νησί έχει δύο Αγίους, ποιο το ξέρει. Ο δεύτερος ποιος είναι. Για πες με μακιό που... Όσιος Ιωσήφ. Το μάλιστα. Σώμα. Όπως και ο Άγιος Διονύσιος είναι. Κοινότητα Γαϊτανή. Κανείς δεν το ξέρει γιατί κανένας Ζακηθινός μέχρι σήμερα. Πολύ λίγο. Δεν το έχουμε το προβάλλει. Έχει σύγχρονους ποιητές. Ποιος τους ξέρει πέρα από τη Ζάκηθο και 10-20 άτομα τριγύρω. Κανένας. Και να σας πω και κάτι. Αυτό που λέμε τώρα με τις σκαντάδες της Ζακύνθου, γιατί έχει μια άλλη έτσι, εντάξει, γλώσσα. Έχουμε μην μια το λες έτσι, γιατί όχι. Το έχουν θάψει αυτό. Δηλαδή,
όσο οι κριτικοί, οι Κρήτες, οι Πόντοι, οι Καριώτες, οι Ήβροι, τους βλέπεις πυκνά συχνά και δείχνουν τη δουλειά τους και στις τηλεοράσεις και σε αυτά οι Ζακυνθινοί. Ενώ είναι ωραίο αυτό το καντάδα αυτό, επειδή είναι... γιατί ήταν και μια... Εγώ θυμάμαι που πήγαινα διακοπές, που πήγαινα σε κάτι ταβερνάκια, όταν ήταν, που είχε παντρευτεί και πήγαινα με τέλος πάντων. Άκουγα κάτι ωραίες καντάδες, αλλά είναι και η διάλεκτος έτσι... Ναι, εντάξει, τα επτάνησα... Μοιάζουν με τα Ιταλικά τα Ζακυνθινά. Ναι. Νομίζω είναι ότι κάποια σημαντική επιρροή έχουν. Ναι, βέβαια. Εγώ γνώρισα πολλούς Ιταλούς στη Ζάκη το μικρή. Εντάξει, για να πω την αλήθεια, μου φλερτά. Με τους Ιταλούς, ναι. Έχει. Ξανατουρισμό έχει πολύ. Αλλά αυτός ο τουρισμός, εμένα, ξενοδόχους, είναι που και τώρα και αυτοί αλλάζουν, διότι είναι φθηνοτουρίστες. Ποσότητα, ναι. Όχι ποιότητα. Ένα καλύτερα να σου έρθει ένας Αμερικάνος, ξέρω εγώ έτσι, και να σου παρά να σου έρθουν 10 Άγγλοι που θα πάνε μια σαλάτα. Μπορείς να φέρεις ποιοτικό τουρισμό και πολύ, αρκεί να κάνεις σωστή προβολή και του νησιού. Θα σας πω κάτι τώρα. Πήγα στη Σαντορίνη, που η Σαντορίνη δεν είναι τίποτα. Ένας βράχος. Τίποτα παιδιά δεν είναι. Έχει τη δική της ομορφιά. Όχι, έκανα τουρισμό εγώ στη Σαντορίνη. Είχα πάει παλιά και δεν μ' άρεσε καθόλου. Έλεγα Παναγία μου, τίποτα δεν ήξερα. Και πήγα το καλοκαίρι του 18 σαν τουρίστρια, γιατί είχαν έρθει κάποιοι φίλοι από τη Βιθλέμ και έπρεπε να τους κάνω το ξανα... σαν τουρισμό λοιπόν, έτσι που ρώτησα τα γραφεία και αυτά, φτιάξανε μόνοι τους αξιοθέατα. Βέβαια το ηφαίστειο που έχουν το εκμεταλλεύεται γερμανική εταιρεία, δεν το εκμεταλλεύεται ελληνική. Τα καραβάκια που σε κάνουν γύρω-γύρω από τη Σαντορίνη είναι όλα ξένα, δεν υπάρχουν ελληνικά. Όλα είναι ξένα, ε. Όλα είναι σε ξένα κέρια στη Σαντορίνη. Τίποτα δεν το εκμεταλλεύεται η Ελλάδα. Τα γαϊδουράκια που εκμεταλλεύονται και τους γίνεται ο κακός χαμός. Αλλά είδα ότι το τίποτα. Κάνανε, δηλαδή, από όταν είχα πάει πριν 20 χρόνια με τώρα, μεγάλη διαφορά. Φτιάξανε μόνοι τους, δημιουργήσανε και καλά τουριστικά αυτά και η Σαντορίνη έχει τουρισμό όλο το χρόνο, λέει, εκτός από 2 μήνες που δεν έχει. Από το Μάρτιο μέχρι τον Οκτώβριο έχει τουρισμό. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να έχει και η Ζάκη, και πολύ περισσότερο. Και πολύ περισσότερο. Έχει και θρησκευτικό. Μπορούσε να έχει αξιοποιήσει και να έχει και θρησκευτικό. Αυτό θέλω να πω, ότι έχει να έχει θρησκευτικό τουρισμό. Πολύ περισσότερο από αυτό που έχει, γιατί έχει είναι ένα νησί που έχει ευλογήσει ο Θεός και έχει τον Άγιο Διονύσιο. Βέβαια. Μα και η Πάρο, ας πούμε, έχει γίνει ένα νησί προσκυνητικό νησί. Πάνε για είναι περισσότερο, δηλαδή ακούσα από εγώ και στην Πειραϊκή και σε αυτά επειδή που κάνουν δρόμους. Πρέπει να είμαστε την προβολή του νησιού. 2-3 άνθρωποι την προβάλλουν με ιδιωτικά συμφέροντα, να λέμε την αλήθεια. Το 11-8-80 ο ιδιοκτήτης που έτυχε να είναι Ζακυνθινός, που έχει το 11-8-80 και έχει και τα φεριμπότ. Ο Θεός τον είχε και τον πρέπει. Έκανε και τον έτυχε, το διαφημίζει λίγα. Και έκανε μια διαφήμιση, νομίζω το είδα στην τηλεόραση. Κάνει συνέχεια τα τελευταία χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Άλλος, η Ζάκυνθος από... είναι άτυχη. Ως προς στο Δήμο, τόσο από τις δημοτικές αρχές, τόσο και από τις περιφερειακές και πρώην ομαρχιακές. Να είμαστε... Καλά, μου θυμίζεις τη Νέα Σμύρνη τώρα, που είναι μια υπέροχη πόλη με πολύ πολιτισμό, αλλά είναι άτυχη στο ιστορικό. Εντάξει, πέρασαν. Πέρασαν και καλοί δήμαρχοι. Και από εδώ πέρασαν και καλοί, αλλά τώρα τι γίνεται που κάνουν πολυκατοικίες δεκαόροφες και χάσαν τον ήλιο. Παντού αυτό το κακό έχει γίνει. Δεν όχι, έχει, δεν κράτησε. Το παλιό φάλιρο έχει βάλει βέτο. Μέχρι 5 άωροφο δεν υπάρχει. Στην Γλυφάδα, από εκεί πέρα έχουν βάλει όριο. Εμάς εδώ πέρα το ξεσκεί. Εντάξει, τώρα είναι φοβερό αυτό που έχει γίνει. Έχουν περάσει σημαντική, να λέμε την αλήθεια, εδώ στη Νέα Σμύρνη, σημαντική Ζακυνθινή. Σας έχουν τιμήσει. Η Δημοτική Σύμβουλη, θυμάμαι, Θεός χωρέ, ο Μουζάκης, ένας Ζακυνθινός,
Λέω, είναι ύφημο η Τσαγκαροπούλου, είναι εδώ. Τι μιλάμε τώρα. Αμέσως, σε παρακαλώ. Έχουν περάσει σημαντική προσφέρει. Εννοώ στη Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι, ναι. Έχουν περάσει σημαντική ζακηθινή για στη Νέα Σμύρνη. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν λέμε. Έχουμε... Η Ζακηθινή, ας πάει, ας γυρίσουμε στη Ζακηθινή εστία. Ασχολείται με διαγωνισμό ποιήση, λογοτεχνικούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα δίνει βήμα στους ποιητές, δίνει βήμα στους συγγραφείς. Στους μαθητές. Στους μαθητές. Φέτος, πάρα πολύ φέτος σημαντικό. Ξεκινήσαμε τον πρώτο μαθητικό διαγωνισμό. Θα εκδόθηκε σε αμφολόγιο. Και οι μαθητές που πήραμε στο σχολείο μας. Ένα συμπράβλιο. Μια ιδέα. Το οποίο μπορείτε... θα το επιμεληθεί η Σοφία. Σοφία, μπορείτε να κάνετε είναι και ένα ημερολόγιο και... για τη Ζακυνθινή εστία, το ετήσιο ημερολόγιο που να έχει μέσα ποίηματα από τα παιδιά. Κατάλαβες τώρα. Αυτό θα το δούμε. Να είναι να τους βάλετε να ζωγραφίσουν. Εγώ το πει από τη Ζάκηθο. Παιδιά, ζωγραφίστε κάτι και να το κάνετε ημερολόγιο. Εντάξει, αλλά επειδή τα παιδιά δεν είναι όλα από τη Ζάκηθο. Δεν έχει σημασία. Δεν μπορώ να ξέρουν. Μπορώ να φανταστώ. Μπορώ να μπω στο ίντερνετ. Μπορώ να φτιάξω τη χελώνα, ξέρω πώς φαντάζομαι εγώ. Αυτό είναι άλλο. Τέλος πάντων, έτρεξε. Να σας εκπλήξουν τα παιδιά με τη ζωγραφία. Έτρεξε ένα μαθητικό διαγωνισμό που έλαβαν μέρος. Και παιδιά από την Αθήνα, όχι από τη Ζάκηθο. Τη Ζάκηθο έχουν λάβει πολλά του δημοτικού. Ναι. Είναι πολλά παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού. Γιατί είχα θέσει ένα όριο, μου το είχε ζητήσει η Ξενοπούλιος Βιβλιοθήκη, ο Σύλλογος Φίλων της Ξενοπούλιος Βιβλιοθήκης, να βάλω και τα παιδιά του δημοτικού. Να τους... Και έγραψαν πολύ καλά ποιήματα πέρα. Τα μωρά, λέμε μωρά, αλλά γράφουμε τα μωρά. Τα οποία θα εκδοθούν. Πολλοί μάθητες από το γυμνάσιο. Το γυμνάσιο Νέας Περάμου. Από τη Νέα Περάμου. Από το εξαιρετικό σχολείο. Από τη Ελευσίνα που ήταν το περσινό μου σχολείο. Και εκεί εξαιρετικό το τρίτο γυμνάσιο Ελευσίνα. Από τα Φάρσαλα. Παιδιά από τα Φάρσαλα και από άλλα μέρη. Ωραίο αυτό. Άρα κάνει ωραίο έργο. Εξαιρετικό. Και άρα πόσο καιρό είναι που έχει ιδρυθεί. Είναι πάμε στον τέταρτο χρόνο. Ωραία, τώρα πρόσφατα. Νομίζω για 4 χρόνια έχετε κάνει αρκετή δουλίτσα. Και μας με βρήκε ο κορονοϊός. Αλλιώς θα είχατε, θα είχατε περισσότερη εξέλιξη. Έχουμε χοροδία. Ζακηθινή χοροδία, ωραίο. Έχουμε την χοροδία με λύσματα. Και βέβαια τις εκδηλώσεις που θα γίνουν όταν θα φύγει τώρα ο Μπόβι. Πολύ ωραίο. Έχουμε αυτό. Θεατρική ομάδα. Θεατρική ομάδα στα Σκαριά. Στα Σκαριά. Ό,τι είναι, χρειαστείτε είναι βοήθεια εδώ πέρα. Ψωνάρα εδώ ηθοποιός. Ωραία ιδέα αυτή. Υπόψη. Στο πρόγραμμά μας είναι ένα γυροκομείο μικρής. Είναι καλό. Για εδώ στην Αθήνα λέτε τώρα, για Ζακηθινούς. Βραχίας φιλοξενίας όμως. Ναι, να μπορεί ο άλλος να αυτοσυντηρηθεί, εννοείται. Όχι. Να έρθει για 4 μέρες που έρχεται από την Ζάκηθο, να πάει σε ένα νοσοκομείο και δεν έχει που να μείνει. Α, ωραίο αυτό. Αυτό που λέτε είναι πολύ ωραίο. Πολύ. Ναι, κατάλαβα. Άρα να φτιαχτεί ένα χώρο φιλοξενίας, όχι γυροκομείο. Όχι, όχι, όχι. Φιλοξενίας. Φιλοξενίας. Όχι γυροκομείο, φιλοξενία. Φιλοξενία. Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα. Γραφείας φιλοξενίας. Πολύ ωραία ιδέα. Να καθίσει 4-5 μέρες. Να πάει στο γιατρό του, ναι, να πάει στο γιατρό του ή πρέπει να πάει το παιδί της ή άλλη στο νοσοκομείο και δεν έχει που να μείνει. Που να μείνει, μπράβο. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα. Όχι, γίνεται αυτό. Εμάς ήρθαν εδώ στη. Ο παππούλης που έχουμε εδώ στους Αγίους Αναργύρους είναι από Τυχείο. Και είχαν έρθει 2 κυρίες, τρεις αδερφές, η μία χειρουργό ήταν, οι άλλες δεν ξέραν που να μείνουν στον Άσιο. Εντάξει, τις φιλοξενήσαν σπίτια, από την εκκλησία δηλαδή οι άνθρωποι. Εντάξει. Θα μπορούσαμε όμως να είχαμε ένα χώρο και εμάς μας μπήκε αυτό, σαν ενορία μας. Αν είσαι χιώτησα, έχει Χίος. Έχουν. Εδώ δεν έχουν, όχι, οι χιώτες δεν έχουν, δεν είδα εγώ να έχουν. Αυτές οι κυρίες ήρθαν στην εκκλησία και ζητήσανε βοήθεια που να μείνουν. Γιατί έχει τόσες χιώτικες ομάδες, έχει.
Και περιουσία έχετε και λεφτά έχετε εσείς και πολλά οι χιώτες. Οι χιώτες έχουν, λες, ε. Δεν ξέρω, έχω ένα κριτική από το λες. Χιώτες, σαν η μάστα. Η αδερφή μου παντρεύτηκε στις Σινούσες, μου την πήραν εκεί. Άκου να σου πω τώρα κάτι, γιατί θα την πω την κακία μου. Οι χιώτες μπορεί να έχουν, λένε, τσιγκούνιδες, δεν δίνουνε. Πας στο σπίτι σου και δεν σου βγάζουνε. Όχι, όχι, όχι. Εγώ έχω βρει φιλόξενα. Εγώ που το έχω ζήσει. Τι να σου πω τώρα. Η αδερφή μου είναι στις Σινούσες. Η πιο γλυκιά χιώτησα είναι η μαέστρος μου. Αντά, δεν ξέρω, είναι γυναίκα από κάτι άλλο θα έχει το αίμα της. Ρώτα και από κάπου άλλο κατάγεται. Δεν είναι σκέτο χιώτησα. Και ξέρετε γιατί σας το λέω. Στα Μαρτιά η χορεψιμά που είναι η μαέστρο μας είναι διαμάντη. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο και πες της από πού αλλού κατάγεσαι. Και θα δεις. Γιατί η αδερφή μου είναι η μαστόρη που φτιάχνουν τώρα τα φώτα και αυτά στο δρόμο. Και τους βλέπει η αδερφή μου και βγαίνει έξω, τους πάει ένα καφέ, ένα κουλούρι, της λένε αποκλείται να σε χιώτησα εσύ. Λέει όχι, λέει από την Κρήτη είμαι, λέει από τη Νέα, είμαι Νέα Σμύρνη. Μα το καταλάβαμε, λέει. Αποκλείται να σε απτυχίω και να μας κερνάς καφέ. Ναι, πω, ή να μας φτιάχνεις κολατσιόνι. Είναι πάρα πολύ τζιγκούνιδες. Είναι τζιγκούνιδες. Εγώ το βίωσα, δηλαδή το βίωσα. Μου το λέγανε ότι χιώτησε πανεδιά, αλλά δεν το νόμιζα, το λένε έτσι. Πας στο σπίτι τους και δεν σου λένε θες ένα ποτήρι νερό. Μάλιστα. Είναι κάπως, σου λένε. Μην μ' ακούνε κιόλας. Εντάξει. Μου πήραν και την αδερφή μου και στη Σύνωση. Γι' αυτό είναι. Μάλιστα. Έρωτα σύνα. Μα πήγε και, ναι, πρόσεξε, στις Σινούσες τώρα κατοικείται από εφοπλιστές και το 10% είναι κάτι φτωχούλιδες. Εκεί πήγε η αδερφή μου, δεν πήγε σε εφοπλιστές. Αλλά είναι πολύ πλούσιος ο γαμπρός μου στην ψυχή του. Τα έχει όλα. Τα έχει όλα, δεν του λείπει. Είναι πιο πλούσιος λοιπόν από τους πλούσιους. Είναι εφοπλιστής εκεί. Είναι πιο πλούσιος από τους πλούσιους. Και μπορώ να πω ότι η οικογένειά του, επειδή είναι μικρασιάτες, πανταζίδες, είναι κουβαρντάδες, δεν είναι τσιγκούνιδες. Δηλαδή, όπως τη γνώρισα την οικογένεια, το σόι του γαμπρού μου είναι. Αλλά και εκείνος το λέει που ζει τους χιώτες, ότι είναι. Ναι, ιδιαίτεροι άνθρωποι. Ναι, είναι ιδιαίτεροι. Εντάξει, και εγώ από εκεί έχω πάρει εμπειρίες. Τώρα κακώς το πάμε αυτά, ε. Έπρεπε. Όχι, λέμε την αλήθεια, ρε παιδί. Ό,τι θες. Δεν είπες για τους Αγκυθινούς, για τους χιώτες, λες. Συγγνώμη, Ζακυθινή είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ έχω περάσει πάρα πολύ ωραία στη Ζάκη. Έχω πάει πάρα πολλά καλοκαίρια. Ειδικά όταν πήγαινες παλιά. Είναι ωραία, είναι μερακλείδες. Όταν πήγαινες, εσύ επειδή πήγαινες και πιο παλιά, που είχε πιο αυθεντικός. Είχε αυθεντικούς Ζακυθινούς, τώρα έχουμε μπασταντέψει με όλες τις μάνες. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει με τη φίλη μου την Πόπη να κάνουμε διακοπές κοριτσάκια. Τι ωραία είχαμε περάσει. Μα τι ωραία, και πηγαίναμε στα ταβερνάκια και να γινόμαστε μια παρέα όλοι, να χορεύουμε. Να... πολύ ωραία, πολύ ωραία ήταν, πολύ ωραίος ο κόσμος. Δεν έχω δηλαδή. Και από την νύφη μου να το πάρω σαν οικογένεια. Εντάξει, γιατί έτσι νιώθει, δίνεις τις εμπειρίες, δεν είναι. Όταν τρίβεσαι. Είδα ότι η κουλτούρα τους είναι πολύ ωραία, πολύ φιλόξενη, γλεντζέδες. Εντάξει, ενώ οι χιώτες είναι πολύ χαμαχαρείς, γι' αυτό κάνουν τα μπουμπουνιτά. Μου λέει, αδερφή, μιλά κανείς Πάσχα, της λέω, σε τρελή. Εμείς έχουμε εδώ Πάσχα. Και εσείς κάνετε τέτοια μπουμπουνιτά? Όχι, αυτοί κάνουν πόλεμο να μεταξύ τους, κάστρο με κάστρο. Εμείς έχουμε ωραίο Πάσχα, έχουμε τα πύληνα όπως τα έχει και η Κυριακή. Τα πύληνα μετά, ναι. Εμείς το κάνουμε πιο πρωί, αυτοί το κάνουν μεσημέρι. Αργούν να ξεκινήσουν και τα ρίχνουν μεσημέρι. Ενώ εμείς το Πάσχα το δικό μας είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι είναι στην άλλη Ελλάδα. Δηλαδή, επιτάφιο βγάζουμε στις 4 τη νύχτα. Έτσι είναι το σωστό. Ναι. Να σας πω κάτι, αυτά πρέπει κάποιος όμως να τα προωθήσει και να τα πει. Πείτε τα μας παλιά και πείτε μας για το Πάσχα της Αγίας. Να το τώρα που έρχεται το Πάσχα. Ναι. Είδες, βγαίνει ο επιτάφιος 4 η ώρα. Ποιο δεν είναι πιο κατανυκτικό? Φυσικά. Και βγαίνει ο ένας. Και ένας επιτάφιος στην πόλη. Τα χωριά, εντάξει, έχουν το δικό τους επιτάφιο. Νωρίς, πιο στην πόλη όμως δεν βγάζει κάθε νωρία το δικό της. Ένας. Κάθε νωρία μέσα στην εκκλησία, της νωρίς. Νωρίς, αλλά στις 4 τη νύχτα... όλοι μαζί, τον Άγιο Διονύσιο. Όχι, από τη Μητρόπολη. Από τη Μητρόπολη, ε. Δεν είναι ο Άγιος Διονύσιος της Μητρόπολης, παρόλο πολιούχος. Ο πολιούχος είναι. Η Μητρόπολη είναι ο Άγιος Νικόλαος στο Γερόντο.
ή των ξένων, έτσι λέγεται. Γερόντων. Γιατί τα γεροντάκια πώς έχει. Όχι, όχι, δεν ξέρω. Δεν... αυτό δεν το... Θα το ψάξουμε αυτό. Να το ψάξεις. Να σου βάλει την κρίσκα, να πει ξέρεις και μόνοι. Είδες όμως. Και εγώ τον έχω το γεροντάκι. Όπως έχει και μια περιφορά, τη Μεγάλη Παρασκευή, περιφορά Σταυρωμένου, ανά την πόλη. Που παλιά ήταν όλοι μαύρα, στα μαύρα ντυμένοι. Δεν κατέβαινε κανένας. Ούτε με blue jean, όπως πάνε τώρα. Ήταν εμπορικό λιμάνι, δεν ήταν κάποτε εμπορικό λιμάνι. Παλιά. Αλλά στην πόλη, δηλαδή την περιφορά, σεβόντουσαν τη στιγμή και την ημέρα. Και οι επιχειρηματίες όλοι κλαίνανε τα μαγαζιά τους να πάνε κουστομαρισμένοι στα μαύρα. Και οι γυναίκες μα πάλι μαύρα. Μα κανονικά τη Μεγάλη Πέμπτη πρέπει τα πάντα να δουλεύουν μέχρι τις 5 η ώρα και μετά να κλείνουν όλα και να γίνεται το πένθος. Και να ανοίγουν ξανά 12 ώρα το μεσημέρι που το κάνουν. Έτσι πρέπει να είναι. Τώρα, εντάξει, τώρα τα έχουμε αλλάξει όλα. Αλλά μόνο έτσι καταλαβαίνεις Πάσχα. Να, εγώ τώρα να σας πω ότι έχω... που το συζητάμε και λέω τι να κάνω ρε παιδί μου για να νιώθω και κατάνοιξη. Να μείνω εδώ στην εκκλησία μου τα ίδια και τα ίδια άνθρωποι σου λένε. Κατάλαβες καμιά φορά δεν σε αφήνουν να κάνεις κατάνοιξη. Να πάω στην αδερφή μου να πω και σε ένα μοναστήρι που είναι στις Συνούσες να κλειστώ 2 μέρες. Και εκεί έχουν τα μπαμπαμπούμπαμπούμπαμπαμπαμπαμπα δεν ξέρω. Και το έχει το Αιγαίο. Τι να κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω Να σου πω, θέλω δηλαδή να το νιώσω έτσι και δεν ναι, ξέρω. Ναι. Με... Αυτές έλεγα, Θεέ μου, καθοδήγησέ με. Ναι, εκείνος ξέρει. Αυτό το είπα. Καθοδήγησέ με τι να κάνω, γιατί δεν ξέρω πώς να το κάνω. Για να θα το δείξω. Νιώσω. Θα δείξω. Ναι. Εντάξει. Πέρυσι που μας το κάνανε 9 η ώρα, σε πληροφορώ ότι εγώ κατάλαβα πολύ ωραία Ανάσταση. Γιατί την είχα μέσα στην καρδιά. Έμανε. Και τι λέγανε οι άλλοι, δεν με νοιάζει. Εγώ βρήκα μια εκκλησία σε πέρυσι από τις 9 με τις 12 μία. Στην Αθήνα. Σε μοναστήρι. Βρήκα μοναστήρι που την έκανε 3-4 ώρες. Οπότε βγάλαμε και όλες τις Αναστάσεις και την μία και την άλλη. Κοίταξε να δεις, αφού πήγαινε στον Άγιο Αντρέα. Ήταν ωραία. Να πήγαινα εκεί λες να κάνω Ανάσταση. Και Ανάσταση κάνει και το μοναστήρι. Έχουν και ένα μοναστήρι εκεί κοντά. Μέσα, ναι, το ξέρω. Έχεις δίκιο και εκεί είναι καλή ιδέα που είναι μέσα στην Αθήνα να πάω να κάτσω εκεί. Ωραία Ανάσταση είναι πάλι στο πεδίο του Άρη. Ναι. Το βράδυ. Και την Κυριακή έχουν λένε μια πρόσκληση σε μια εκκλησία Ολυμπαδιάρης είναι, δεν ξέρω, όχι Ολυμπαδιάρης, που θα μετά θα παγγείλει ζωστό σαπουτζάκι ψαλμούς μετά τον εκκλησιασμό 11 η ώρα. Θα σας τη στείλω την πρόσκληση, θα σας την προωθήσω για την Κυριακή. 11 η ώρα μετά δηλαδή τη Θεία Λειτουργία θα γίνει η χοροδία με ψαλμούς και θα παγγείλει η Ζωζό η Σαπουτζάκη. Η Σαπουτζάκη. Η Σαπουτζάκη. Ποιος άλλος. Που πήγα και την είδα και σε ένα θέατρο, η Κρητικιά είναι. Σάκη. Η Γογά Τζολετάκη. Η Γογά Τζολετάκη. Που μπορώ να πω ότι έχει μεγαλώσει πολύ όμορφα. Πήγα και την είδα σε ένα θεατρικό, τώρα στο Broadway φέτος, και μ' άρεσε πάρα πολύ το πόσο ωραία φυσικά έχει μεγαλώσει, δεν έχει πειράξει τον εαυτό της και είναι γνήσια ομορφιά. Αυτό. Πολύ μ' άρεσε. Και θα παγγείλει ψαλμούς και τέτοια. Ωραία. Ωραίο και αυτό να το κάνουμε, να νιώσουμε. Ξέρω το Βάιον τώρα. Γιατί μπαίνει σε μια, ξέρεις, διαδικασία. Σε κλίμα, έτσι, βέβαια. Σε ένα κλίμα. Άρα να περιμένουμε πάρα πολλά από τη Ζακυνθινή Εστία. Και έχουμε ένα εφήμερο φέτος, τον Αύγουστο πάλι. Η απονομή των βραβείων, των ποιητικών διαγωνισμών, εκτός των παιδιών που θα γίνει στην Αθήνα. Τον άλλον διαγωνισμό, γιατί τρέχουν και άλλοι διαγωνισμοί, διηγήματος. Φέτος και τι άλλο έχουμε. Τρέχουν, τον ποιήση. Η ποιήση, ο ποιήσης και... Διηγήματο, δοκίμιο. Και δοκίμια. Τρέχει
Η απονομή θα γίνει στη Ζάκυνθο, είναι η προϋπόθεση για να πάρει. Γιατί θα είναι Αύγουστο και θα είναι νωρά. Ναι, δεν έχει σημασία. Εκεί είναι. Να σας πω, κάποια εκδρομή, τώρα ιδέα έρχομαι. Κάποια εκδρομή που θα μπορούσατε να κανονίσετε και για τους μη Ζακυνθινούς, ρε παιδί μου, ότι κάνουμε μια πενταήμερη που να σας πάμε να δείτε προσκυνητική και τα. Κατάλαβες τι λέω. Σαν ξενάγηση. Τότε θα γίνει. Τότε. Μπορεί να το κάνετε. Τότε θα το κάνουμε. Είναι ωραίο αυτό. Γιατί θα έρθουν και ποιητές. Θα έρθουν ποιητές, θα έρθουν συγγενείς. Είναι ωραίο αυτό να το κάνεις. Δεν ξέρω πόσοι συγγενείς. Τότε σαν πενταήμερη, κατάλαβες, εκδρομή. Έτσι κι αλλιώς πέντε μέρες θα κρατήσουν οι εκδηλώσεις. Εμείς, έχει. Η Ένωση Φυσικών είχε κάνει και είχα γνωρίσει και είχα πάει σαν γραμματιακή υποστήριξη. Εγώ συνόδευα τα παιδιά. Είχα πάρει το γιο μου, θυμάμαι, τότε ήταν Τετάρτη Δημοτικού. Κάνανε θερινά σχολεία. Και για δύο εβδομάδες παίρνανε μαθητές τον Ιούνιο, με το που τελειώναν τα σχολεία. Και είχαμε πάει στη Ζάκυνθο δύο καλοκαίρια. Χρησιμοποιήσαμε και τα ξενοδοχεία και αυτά, γιατί μετά πηγαίνανε τα παιδιά, ξέρω εγώ, και τα γυρίζανε αυτό. Και κάνανε, που κάνουμε, γιατί οι επιστήμονες κάνανε τα πειράματα έξω στη φύση και αυτά είναι πολύ ωραίο. Έτσι ο γιος μου τώρα, έτσι αγάπησε την φύση, ο γιος μου τώρα, πρέπει αυτά. Και βέβαια. Το άρεσε η φυσική, που εγώ το είχα πάρει έτσι για παρέα, τα παιδιά ήταν του Λυκείου και αυτά του Δημοτικού. Ναι. Και όμως είχε δηλαδή με τα πειράματα που τα έβλεπε. Βέβαια. Αυτό που κάνει ένα σε φυσικό είναι ωραίο. Θα μπορούσατε να συνεργαστείτε και με τα κάνετε τέτοια. Με πολλούς. Συνεργαζόμασταν με την Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών και με άλλους ποιητικούς έτσι οργανισμούς πολιτιστικούς. Έχουμε ένα. Αυτό είναι ένα τετραήμερο. Θα μετέχει η Λιαντίνη Γεωργοπούλου, ο καθηγητής ο Μπέσβος, ο καθηγητής φιλοσοφίας. Ο Μουσάς, άλλος καθηγητής αστρονομίας και φιλοσοφίας και πολλοί άλλοι καθηγητές. Και πολλοί άλλοι καθηγητές. Τώρα. Αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Ωραία. Και βέβαια θα μας ενημερώσετε για να κάνουμε και εμείς τις ανακοινώσεις μας. Βεβαίως. Αν και εμείς θα έχουμε εκπομπές μέχρι και 10 Ιουλίου, αλλά θα το υπενθυμίσουμε όλα αυτά. Να πούμε ένα ποίημα από το Ιταλικό, από εκεί να πούμε. Από το Ιταλικό, από το πρώτο. Από το πρώτο. Έτσι να ακούσουμε και μερικά ποίηματα από τη δουλειά σας. Μα έχει τόσο ωραία ποίηματα. Μετά θα τη βάλω να κλείσουμε με τις αφιέρωμα στην Παναγίτσα εκεί. Ναι. Και ποια δασκάλα, άμα δεν έχεις δασκάλα, μαθαίνεις γράμματα, ε. Έτσι πιστεύω, έτσι πιστεύω. Είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Παίζει ρόλο, νομίζω, ο δάσκαλος και στη μεταδοτικότητα και πώς μπορεί να προωθήσει τα παιδιά. Είδατε τι παράδειγμα μας έφερε και η Σοφία. Ένας καθηγητής είχε πει, μικρή, και δεν είναι μόνο η Σοφία που μου το έχει πει αυτό, πολλοί ποιητές και συγγραφείς που έρχονται εδώ πέρα μου λένε ο δάσκαλος στο δημοτικό διέκρινε. Όταν έχεις ξεκινήσει κάποιος πρέπει να σου δώσει το ένας. Μα εγώ μένα μου λέγανε, ξέρεις τι θα γίνεις, δημοσιογράφος, έγινε. Έγινε δημοσιογράφος, ε. Έτσι. Κάνετε ωραία πράγματα. Αλλά μας τα λέτε μισά-μισά και είστε ταπεινός και μου κρύβετε το παρελθόν. Ξεκίνησα από τον οργανισμό Λαμπράκη το 1973. Τι είναι, να μην λέω. Α, γι' αυτό λες, για να μάθουμε. Να καλά, μην λέμε χρονολογίες, βρε παιδί μου. Θα τα λέμε χωρίς χρονολογίες. Όχι, ήμουν και τυχερός, πραγματικά. Κάναμε Λαμπράκη. Στο διπλανό γραφείο, όσο χρησιμοποιούσα, ήταν ο Ψαθάς. Ήταν με ωραίους ανθρώπους δίπλα του. Διευθυντής ο Νίτσος. Μα τώρα. Εντάξει, γι' αυτό είχατε ωραίες επιρροές. Να μην πω Ωραία, θα διαβάσω ένα ποίημα που έχει βραβευτεί σε Ιταλικό διαγωνισμό. Καλοκαιρινές δοξασίες.
Στέκομαι στο βάθος των νήσεων. Ακολουθώ τα ίχνη τους βήμα-βήμα. Την καυτή άμμο του καλοκαιριού. Στις άδυτες θύρες της ψυχής. Στον κατακόρυφο άξονα της αιωνιότητας. Ο ουράνιος θόλος αντικατοπτρίζει την αρμονία του σύμπαντος. Και ο υποθαλάσσιος αναβρασμός εκπληρώνεται από τη δημιουργική συνύπαρξη της αβύσσου. Επιτέλους, καλοκαίρι, εφραίνονται οι καρδιές. Έβυχες οι λέξεις περιμένουν τον ίστρο της στιγμής για να γράψουν την ιστορία τους και οι λιαχτίδες του ήλιου οργώνουν ειδονικά τις πεδιάδες του έρωτα. Αυτό. Εσύ τώρα, Σοφία, είσαι καθηγήτρια σε γυμνάσιο. Φιλόλογο, σε γυμνάσιο, στο γυμνάσιο Νέας Περάμου, στο Μεγάλο Πεύκο. Ωραία. Στο Ημερήσιο Γυμνάσιο, εξαιρετικό σχολείο, εξαιρετική διεύθυνση. Να ρωτήσω κάτι έτσι ένα μυστικό. Τα παιδιά σε εμπνέουν, έχει τύχει να πει κάτι ένας μαθητής και εσύ αμέσως να το κάνεις πείμα ή να το κρατήσεις, γιατί... Ναι. Καθημερινή έμπνευση είναι τα παιδιά. Μου δίνουν απίστευτο. Μαθαίνω εγώ αυτά τα παιδιά. Γίνω πολύ καλύτερος και άνθρωπος και πάνω στο αντικείμενό μου. Πιάνω τις ανησυχίες τους. Είναι και με κάνουν παρόλο την κούραση, γιατί θεωρώ ότι το επάγγελμα, το λειτουργήμα, που είναι από τα δύσκολα. Φεύγω από εκεί πραγματικά, κάνω το σταυρό μου μπαίνοντας, κάνω το σταυρό μου πάλι φεύγοντας. Λέω, μακάρι να μπόρεσα να τους έδωσα και σήμερα κάτι σε αυτά τα παιδιά. Το αγαπώ. Κάθε βράδυ, λέει, να το αγαπώ, το αγαπώ αυτό το επάγγελμα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και πιστεύω ότι ο Θεός είδε και θα μπορούσα να ήμουν σε έναν άλλο χώρο, όπως στο πανεπιστήμιο. Έχω το διδακτορικό, μεταδιδακτορικό επίσης. Θα μπορούσε ο Θεός να έχει οικονομήσει. Και όχι. Δεν ήθελε όμως για κάποιο λόγο. Και εγώ έλεγα, ξέρεις εσύ, κύριε. Ξέρει, να σου πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι, άκου τώρα, πες ότι πήρες και το διδακτορικό σου, πες ότι ήσουν και σε πανεπιστήμιο, πες ότι ήσουν πολύ μεγάλα παιδιά. Ναι. Εντάξει, σε ενήλικες και σε αυτά. Μπορεί να βάλτονες, να μην. Ενώ τα παιδιά είναι. Δεν παθαίνεις κατάθλιψη. Δεν παθαίνεις κατάθλιψη. Δεν μπορείς να παθαίνεις κατάθλιψη. Δεν παθαίνεις κατάθλιψη. Αυτό. Εγώ θα σου πω τώρα. Το έλεγα του Γιάννη. Όταν το 19 είχα πιεστεί πάρα πολύ και με τον μπαμπά μου τον έτρεχα νοσοκομεία και αυτά, λέω δεν πάω να γράφω. Μάλλον ένας καθηγητής μου λέει γράφεις οικονομία και διοίκηση για να συμπληρώσω τμήμα, γιατί δεν συμπληρώνω, και μετά μου λέει διαγράφωσε. Πραγματικά γράφουμε. Όταν πήγα όμως να γραφτώ, βλέπω ότι έχει και βρεφονηπιοκόμους. Λέω αφού συμπλήρωσε το τμήμα, αντί να διαγραφώ να κάνω μεταγραφή στους βρεφονηπιοκόμους, μου λέει ναι. Και κάνω και μετά, δηλαδή Σεπτέμβριο έγινε αυτό, Δεκέμβριο έφυγε ο πατέρας μου και Μάρτιο είμαστε καραντίνα. Μια δεν είχα να ασχοληθώ. Φτιάχναμε παιχνίδια. Βέβαια. Που ζωγραφίζαμε. Που εγώ έγραψα παραμύθι για τον κορονοϊό. Που εγώ δεν πίστευα ότι τα χέρια μου κάνουνε ζωγραφική. Έφτιαξα κούκλες. Έφτιαξα παιχνίδια. Δηλαδή, έμεινα με τον εαυτό μου πρώτα απ' όλα έκπληκτη. Ναι, ναι. Αλλά εκτός από αυτό, όταν έφτιαξα τα παιχνίδια, πήρα τις ανιψιές μου να κάνω κουκλοθέατρο και αυτά. Όταν πήρα το παραμύθι, πάλι πήρα τις ανιψιές μου. Και βέβαια την επιβράβευση την έπαιρνα από τις ανιψιές μου. Ότι μπράβο, Δία, ωραία τα έκανες. Λέω, αφού αρέσω σε αυτά τα παιδιά, θα αρέσω όλα τα παιδιά. Βέβαια. Και τι χαρά. Τι χαρά. Και μου πέρασε η καραντίνα, παιδιά, δηλαδή, αν δεν είχα αυτό, νομίζω θα είχα. Ναι. Γιατί έβλεπα τον μπαμπά μου παντού που ζούσαμε μαζί. Τέσσερα μέσα στο σπίτι, κλεισμένοι, να μην δουλεύει σαν αστο. Ναι. Ήταν η ψυχοθεραπεία μου σε όλο τη το. Βέβαια, οπωσδήποτε. Σκέψου τώρα να έχει και παιδιά πραγματικά να σου μιλάνε, να. Δεν σε αφήνουν να πέσει σε κατάθλιψη. Για να σε δούνε, θα σε πειράξουν. Ναι. Πραγματικά. Και αυτή η ηλικία του γυμνασίου. Πιο ωραία ακόμα. Εγώ σου λέω ότι την έβγαλα με την ανιψιά μου που ήταν 12-13 χρόνια και την είχα του αδερφού μου που την είχα έτσι μαζί μου συνέχεια. Με τις κόρες της αδερφής μου τις έπαιρνα Viber και τους έδειχνα τι φτιάχνω, τα κουκλοθέατρα και αυτά να μου πούνε. Μου δίνανε ιδέες. Όταν μας είχαν βάλει διαγώνισμα τι παιχνίδια να φτιάξουμε μόνοι μας, πήρα τις μικρές.
Και λέω, παιδιά, τι να φτιάξω. Μουσικά όργανα. Ναι, 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 ναι. Και μου δώσαν οι μικρές την ιδέα. Και μου είπανε φλογέρα και φτιάξαμε τα καλαμάκια. Πολύ εκείνες ωραία, μου δώσανε την ιδέα. Εγώ δεν ήξερα. Βέβαια. Τα παιδιά μου. Βέβαια, βέβαια. Ναι, είναι ψυχοθεραπεία. Είναι. Και μετά μου λένε να με κάνεις άλλη μια χρονιά, θα βγεις και βοηθός νοσηλευτή. Και φέτος κάνω και αυτό. Για να τελειώσω να βγω. Όχι ότι θα το εξασκήσω, αλλά η γνώση για μένα είναι θεραπεία. Βέβαια, βέβαια είναι. Είναι εξέλιξη. Τα πάντα, τα πάντα. Θα διαβάσετε εσείς ένα ποίημα που σας αρέσει. Εγώ αυλώς στην τύχη. Και μετά πιάσουμε το αφιέρωμα ή θα... Oh, κάτσε, από εδώ θα διαβάσουμε. Και από εκεί μπορούμε να διαβάσουμε. Ναι, ναι, και μετά να πάμε στο αφιέρωμα. Ναι, και μετά θα πω κάποια πράγματα. Ωραία, ναι. Όταν θα σβήσουν αυτοσυνειδησία, όταν θα σβήσουν τα φώτα, τι θα απομείνει. Δεν είναι. Όταν θα χαθούν τα ερίσματα, πώς θα κρατηθεί στη ζωή. Τα πλοία προσάραξαν και εσύ ψάχνεις τις άγκυρες. Τα καραβόσκινα σάπισαν στο μουράγιο, όταν η πλώρη σου αγνάζευε ξένια λιμάνια. Άπια στους ορίζοντες και η πλήμνη σου έβαζε νερά. Σοφία Σκλήρα. Λένε ότι είναι για να μας πει δυο λόγια που θέλει για τη Ζάκη θα να κλείσουμε έτσι, γιατί μετά κλείσουμε με πείματα, γιατί είναι η ώρα. Επειδή 8 ώρα έρχεται κάποιος πρέπει να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και 40 να πούμε. Εκεί ένα εξαιρετικό, έχω ένα εξαιρετικό παράδειγμα, όπως τώρα σύντομα θα φτιαχτεί και στα Τρίκαλα. Με αξιόλογους ανθρώπους, Νέφη τη Λάζου, Κοινά την Ξένο Παράσχη, την Τένια τη Μουζάκη, το Μαρίνο Παράσχη και άλλους. Δουλεύουν τώρα, έκαναν ένα πολύ ωραίο διήμερο. Οργανώσαν ένα ωραίο διήμερο. Ναι, στη Ζάκηθα για τα παιδιά που έλαβα μέρος στο διαγωνισμό ποιήσης. Συνεργαζόμαστε με την Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκη. Άρα, νομίζω για τα 4 χρόνια λειτουργίας της Ζακηθινής Εστίας έχετε κάνει αρκετό πολιτιστικό έργο. Από ό,τι λένε, ναι, ναι, ναι. Όχι, είναι αρκετή η δουλειά και μέσα στην καραντίνα είναι αρκετή η δουλίτσα. Έχετε ξεκινήσει ωραία πράγματα. Έχουμε μια διεθνή αναγνωρισιμότητα, πλέον, από ό,τι λένε. Θα πάει και καλύτερα. Πιστεύω. Θα πάει και καλύτερα. Θέλουμε λίγο χρήμα, φυσικά, εκεί πάσουμε. Ναι, θα ήθελα να πω, τα μέλη συμμετέχουν, μόνο είναι τα μια μέλη. Φορά τα μέλη. Τα μέλη. Ωραία. Εμείς αν θέλουμε να ενημερωθούμε για τη Ζακηθινή Εστία, πού απευθυνόμαστε, πατάμε στη μηχανή αναζήτηση στο Google Ζακηθινή Εστία και μας βγαίνουν όλα. Ναι, ναι, μπορείτε να γραφείτε, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι μόνο, μπράβο, όχι. Είναι για όλους, γι' αυτό λέγεται εστία και δεν λέγεται σύλλογος. Ναι, όχι, θα μπορούσε να λέει σύλλογος λέγονται όλοι, αλλά επειδή από τη στιγμή που δέχεσαι το... Κυμνείς το Σολωμό, τον Γκάλβο, θα σου πω εγώ δεν είσαι... Δεν είμαστε από τη στιγμή που αγαπάς τον πολιτισμό, δεν μπορώ εγώ να σου πω ότι επειδή δεν είσαι Ζακηθινός, δεν θα είσαι σωστό. Αλλά αναγνωρίζεις τον πολιτισμό της Ζακύθου, αναγνωρίζεις... Βέβαια. Δεν μπορώ να σου πω δεν γίνεσαι μέλος. Μπορώ να σου πω ότι δεν γίνεσαι πρόεδρος, αλλά δεν είσαι Ζακηθινός. Ναι, αλλά ναι, αλλά σαν στο καταστατικό. Ναι, εντάξει, σαν Δέλτα Σίγμα δεν θα βάλουμε κάποιους Ζακηθινούς. Μπορεί. Όπως θα είναι τώρα στο Συμβούλιο. Ναι. Αφού είναι μέλος, μπορεί. Τελείως, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος. Μέλος του Συμβουλίου. Το 15%. Πρόεδρος δεν μπορεί να γίνει κάποιος. Ξέρω γιατί το λέω αυτό. Πρόεδρος δεν μπορεί να γίνει κάποιος που είναι μη Ζακηθινός, μη πόντιος, μη κριτικός. Ο Δέλτα Σίγμα όμως μπορεί να γίνει. Μπορεί. Αυτή τη στιγμή που έχει μελετήσει Κάλβο Σολωμό, θα της πω εγώ όχι, δεν είσαι Ζακηθινιά. Και μπορεί να τον έχει μελετήσει πιο πολύ και να έχει κάνει και διατριβή και εμείς να μην το ξέρουμε. Όχι, επειδή ξέρω τι έχει μελετήσει η Σοφία και τι μου έχει προσφέρει. Αυτό το λέω γενικά για ανθρώπους. Τι προσφέρει και στα γράμματα και στον πολιτισμό. Η Σοφία πέρα από τη Ζακηθινή Εστία που είναι υπεύθυνη για τους διαγωνισμούς, όλα αυτά,
Δεν μπορώ να πω σε κάποιον από τη στιγμή που θέλει να προσφέρει στον πολιτισμό να πω εγώ δεν γίνεσαι μέλος. Ευχαρίστως να γίνει μέλος ο οποιοσδήποτε. Εντάξει, να το πω, είναι, να το πω και στην ίδια μου, να το πω παντού, να συμμετέχουμε όλοι. Θα είναι η επόμενη αντιπρόεδρος μετά τις 8. Α, θα έχουμε εκλογές. Ναι, ναι, ναι. Μετά ναι. Πότε, τι είσαι. 8 Μαΐου. 8 Μαΐου. Ωραία. Η αντιπρόεδρος και αυτό να το στείλτε το μου μήνυμα, να τα πούμε, να τα ενημερώσουμε, να το θυμηθώ κι εγώ, ε. Τα λέει έτσι ξαφνικά. Τι πρόλαβα τώρα για να μην. Εξαφνικά. Για να δες με αυτή δημοσίω. Έτσι είναι εδώ πέρα. Μα έλα να σου πω κάτι. Αυτό έλεγα τη Δευτέρα στην παρουσίαση σε μια κοπελίτσα που γνώρισα. Τη λέω, βλέπεις κάποιους. Όλοι αυτοί εδώ καλλιτέχνες έχουν περάσει από το καλλιδοσκόπιο. Και το καλλιδοσκόπιο έχει ενώσει κόσμο. Και έχει κάνει εικόνα και έχει βγάλει και ταλέντα. Εγώ κάποια στιγμή όταν θα κλείσω τα 10 χρόνια θα καλέσω όπως ήταν ο Γιάννης, ένα παλικάρι ο Γιάννης που δεν το πίστευε ότι μπορεί να γράφει βιβλία και τέλεια έχει εκδώσει. Όπως είναι κάποια παιδιά που δεν το περιστεύανε ότι μπορούν να βγάλουν δίσκο και βγάλανε. Ήρθαν εδώ στην αρχή. Και τα κονέ που έχουν γίνει και οι συνεργασίες που έχουν γίνει μέσα από εδώ. Και οι προτάσεις τώρα που ακούμε. Μετά η μία θα είναι πάλι από τη Νέα Σμήνη που είναι 6 μήνες εδώ όμως. 6 μήνες στη Ζάκηθο, 6 μήνες στη Νέα Σμήνη. Πώς τη λένε? Κωνσταντίνα Επισκοποπούλου. Αυτή που θα φάει τώρα όμως θα της πεις, μου είπε η κυρία Ολυμπία, πρέπει εδώ να είναι. Πού είναι? Είναι στη Ζάκηθο. Το χειμώνα με το καλό που θα μου έρθει το Σεπτέμβριο, χειμώνα έρχεται. Θα έρθει μετά το Πάσχα. Ωραία. Είναι ψυχολόγος. Άρα προλαβαίνουμε να κάνουμε μια εκπομπή πριν κλείσουμε για καλοκαίρι μαζί της. Βεβαίως θα κάνουμε. Γιατί είναι και Ζακυνθινή και Νεοζυμνιώτησα και πρέπει να είναι εδώ. Ψυχολόγος. Α, μπορούμε να το κάνουμε. Τη δεύτερη θα σου πω. Τη δεύτερη μέρα, την πρώτη, σε δεσμεύω τώρα. Ναι. Την πρώτη Τετάρτη μετά το Θωμά θα έχεις καλεσμένη τη Χρύσα την Νικολάκη. Κάτσε, κάτσε, συγγνώμη. Εγώ τι έχω πει, θα πρέπει να το τσεκάρουμε γιατί. Μετά το Πάσχα, είναι 4 του μήνα 5 και έχω πει να έρθει μια κοπέλα οδοντίατρος που είχε γράψει ένα είχε έρθει σαν οδοντίατρος. Και κλείσαμε, θα την πάρω να το επιβεβαιώσουμε κιόλας, να κάνουμε την παρουσίαση του βιβλίου της. Γιατί είχε έρθει σαν οδοντίατρος και τώρα θα έρθει σαν... Πολύ ωραία. 8, 9, 10, 11, 12 σου μιλάω. Τότε ναι, τότε ναι, τότε ναι. Τότε το κλείνω από τώρα, ναι. Από τώρα, μισό λεπτό. Μ' αρέσει αυτά που γίνονται στον... Μ' αρέσει, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Θα σας τώρα να τις κλείσω. Να τις κλείσω Ωραίο. Θέλεις να διαβάσουμε, να μην κάνουμε θα διαβάσω ένα τελευταίο ποιηματάκι, γιατί ο χρόνος σας είναι επιτιμός. Είναι το αφιέρωμα στην Παναγιά. Ναι, ναι. Δύο θα διαβάσουμε. Πλατιτέρα των ουρανών ο τίτλος. 11 Μαΐου. Χρύσα Νικολάκη. 11 Μαΐου Χρύσα Νικολάκη, ναι. Από τώρα το λέμε. Ποιήτρια, συγγραφέας, κριτικός λογοτεχνίας. Α, ωραία. Ωραία. Θα μου τα στείλετε και στο ναι, ναι. Μα όλα να μιλήσω και μαζί. Αλλά μην διακόψουμε πάλι γιατί είναι... Τελείως. Τώρα είναι, τώρα είναι τα βήματα αυτά που είναι αφιερωμένα στη μεγάλη μου αγάπη και σε μένα και τη Σοφίας. Και στο Γιάννη, είναι απλά δεν τον μαρτυράει, okay, που είναι για τη μεγάλη μας μανούλα μας, για τη μοναδική μας τη μανούλα και για το πιστεύω, μοναδικούλη πατερούλη μας. Πρώτα στον Άγιο Διονύσιο, να λέμε την αλήθεια, και κάθε Ζακυνθινός από το Χρήστο. Ωραία. Πλατιτέρα των ουρανών, άσπηλη των Αγίων, εσύ Παρθένα Δέσποινα, που αδιαλείπτως στέργεις τις ανάγκες μας, συντεύεις για τις αμαρτίες. Πολεμάς τους εχθρούς μας, εισάκουσε τις προσευχές μας, ταπεινά προσφεύγουμε σε σένα, για να μας συγχωρέσεις, να σε λεήσεις, να φωτίσεις την πορεία μας και να γιατρέψεις τις ψυχικές μας ασθένειες, να μας δώσεις δύναμη να χαλιναγωγούμε τα πάθη μας και τις αδυναμίες, να αντιμετωπίζουμε με υπομονή και σύνεση τις δύσκολες στιγμές, να σεβόμαστε τη ζωή, διαφορετικότητα των ανθρώπων, τη θεϊκή ευλογία. Να υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο της μητέρας. Να ενεργούμε με θεμητά μέσα. Να επιδεικνύουμε ανθρωπικό και ελεήμονα διάθεση προς όλους ανεξαιρέτους τους πατέρους.
να μας προτρέπει σε λυσιτελείς πράξεις, να συνεργαζόμαστε με διάθεση αλληλοπιθέτων, να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων για να λαμβάνουμε τη Θεία Χάρη και φωτίση. Το προσευχή είναι. Σε σένα υψηλωτέρα, Ρόδο το... Ρόδο τα Μαράντα. Θα προσευχούλα είναι. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά δεν θα πρέπει να διαβάσουν και στην Πυραϊκή Εκκλησία ή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας? Ναι, κάποια στιγμή ναι. Θα... Γιατί ακούω που έτσι κάποιοι, γίνονται κάποιες εκπομπές που βλέπω ότι διαβάζουν. Να πάρω τηλέφωνο εγώ να το πω. Γιατί... είναι πολύ ωραίο αυτό. Πρέπει να διαβαστεί εκεί. Να παρουσιαστεί, κατάλαβατε? Ναι, 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 ναι. Θέλεις ναι. να μας διαβάσεις άλλο ένα? Ναι. Ωραία. Ο τίτλος «Η Μαρμένη». Δεν βάζει προπύργια η καρδιά, κάστρα απόρθητα. Δεν γνωρίζει κατακτητές, δίκαιους, αδίκους, επαναστάτες δολοπλόκους, πανοράφους. Παρά μόνο υπότες ευγενείς. Τους φαντάζεται έφηπους ερωτευμένους. Θα έρθουν να την στέψουν με τα δώρα της αγάπης, της συμπόνιας και της φιλανθρωπίας. Της προσφέρουν Σμύρνα, να την αλείψουν θεϊκό μύρο, να τη ραντίσουν με λιβάνι, έτσι άσπηλο όπως θα γίνει, να αποστεί από τις αδυναμίες, τα πάθη της και τα λάθη, και να κοινωνεί νάμα, αγάπης και συγχωρία. Νάμα, αγάπης και συγχωρία. Και μόνο που τα ακούς, γαλινεύεις, το προηγούμενο ήταν πραγματικά όμως ήταν σαν προσευχούλα, σαν να κάνεις προσευχή ήταν έτσι. Ναι, εντάξει, με σιτεύει, πραγματικά με σιτεύει και ανοίγει δρόμους. Μας θέλει όλους κοντά της, πραγματικά μας θέλει. Είναι απίστευτο τα σημάδια που σου δίνει. Εγώ και το καταθέτω αυτό γιατί είναι μια μικρή μαρτυρία. Ήμουν στο πανεπιστήμιο πριν κάνα χρόνο και ακούσα την υπεύθυνη καθηγήτρια μου καλή τη ώρα να κάνει τις εξετάσεις της. Και μπαίνει μια κυρία. Τα από κανένα. Σε περιπτώσει ήμουν στην είσοδο του Πανεπιστημίου και όπου φτάνει στο αυτοκίνητο, ήμουν μόνη μου εντωμεταξύ. Συγγνώμη να σα χαρίσω κάτι. Και λέω σε μένα το λέτε. Και ήμουν μόνο εγώ. Τέλος πάντων επιστρέφει και μου έδωσε τις παρακλήσεις. Θέλω μου λέει, θα το όμως δεν. Τι μου λέει, το δίνω εγώ τώρα. Στείλαν το Άγιο Όρος και εγώ είπα να πάνε εκεί που πρέπει. Κατάφερε σε καθηγητές. Όχι σε μένα. Πού το κατάλαβε? Δεν ξέρω που το κατάλαβε. Είναι αυτό που λέμε. Παρακάλεσα, προσευχήθηκα να πάει εκεί που πρέπει. Η παρακλήση της Παναγιάς, τον Βιλιαρά και αυτό να πάει. Και μου το έδωσε. Και από τότε βέβαια. Εντάξει, προσευχές. Θα σου πω κάτι. Εγώ διάβαζα τους χαιρετισμούς μικρή όταν ήμουνα. Ρε παιδί μου πήγαινα από το σχολείο στη δουλειά και έτσι και τους διάβαζα. Είχα το κόκκινο το βιβλιαράκι και τους διάβαζα στον δρόμο. Τα τελευταία χρόνια δεν τους διάβαζα. Το είχα μελήσει και το σκεφτόμουν κιόλας και λέγα κοίτα ρε παιδί μου. Και πραγματικά ήμουνα και λίγο έτσι, είχα μια ταραχή και με τη δουλειά που κάνω και αυτά. Με το που έφυγε ο πατέρας μου, ξαναμπήκα σε αυτό το τρυπάκι. Και τώρα τους διαβάζω κάθε πρωί τους χαιρετισμούς, είναι στην πρωινή μου προσευχή και ένα κάθισμα το έχω βάλει. Και μπορώ να σου πω τα δύο χρόνια αυτά, ενώ είχα φοβερή ακηδεία και έκανα ένα πάτερ ημών και κοιμόμουν το βράδυ και το πρωί, δόξα τω Θεώ και γεια σας. Εντάξει, μην το λέμε κιόλας, γιατί άμα το λες μπορεί να με σε ξαναπιάσει εκεί, κατάλαβες τι λέω, ναι. Νομίζω ότι κάτι γίνεται, κάτι. Δόξα δηλαδή, έχω αρχίσει και βάζω λίγο προσευχούλα παραπάνω στη ζωή μου. Και βοηθάνε πάρα πολύ οι χαιρετισμοί. Βοηθάνε πάρα πολύ. Και μπορώ να πω ότι τότε που σταμάτησα τους χαιρετισμούς ήταν και τότε που είχα ταλαιπωρηθεί με τον πνευματικό, που ένιωθα, ήταν εκείνα τα χρόνια. Αυτά που μου βγήκαν και φοβείς μου, βγήκαν περίεργα πράγματα. Ξέρεις, κάποτε μια φίλη μου μου είπε είσαι εδώ που είσαι γιατί έχεις δυνατή πίστη. Και με το που μου το είπε αυτό, παιδιά, βγήκαν όλες οι φοβείς. Λες και τ' άκουσε κάποιος, κατάλαβες. Ακούει. Και το έκανε να πάθω. Φοβία να οδηγάω, φοβία να μην πεθάνω, που εγώ δεν με ένοιαζε. Δηλαδή βγήκαν τέτοια. Ολιγοπιστία δηλαδή.
Και τώρα εντάξει. Το παλεύω. Όλα καλά. Ναι, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Αλλά είναι η Παναγίτσα μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου κάνει τη χάρη και ειδικά όταν ζητήσεις κάτι για αλλού. Τι να σου πω, όταν έχω ζητήσει για άλλους ανθρώπους, αμέσως δεν προλαβαίνω να το τελειώσω και γίνεται. Αμέσως. Σε μένα μπορεί να μην μου κάνει τα θέλω μου, γιατί δεν ξέρω, αλλά για τους άλλους. Κατευθείαν. Αμέσως, δεν προλαβαίνω να πω θέλω αυτό και μου το κάνει. Δεν μας ακούνε. Άρα μπήκαμε, παιδιά, όντως, ξεκινήσαμε με τη σημερινή εκπομπή και μπήκαμε σε αυτή την διαδικασία το να γυρίσουμε μέσα στον εαυτό μας. Μέσα είδες ότι και τα πείματα αυτό κάνουν. Εγώ γι' αυτό ήθελα να κλείσω έτσι με πείματα προς την Παναγίτσα και προς το Χριστούλη. Γιατί πρέπει να προετοιμάσουμε το μέσα μας για την Ανάσταση που θέλουμε να βρούμε. Να σταυρώσουμε τα πάθη μας, το θέλω μας, γιατί το θέλω είναι αυτό που φέρνει το κακό. Όταν εγώ θέλω να γίνει το θέλημά μου με τόσο πείσμα, θα κάνω κακό σε σένα, ναι, σε σένα, ναι, και στον ίδιο μου τον εαυτό, έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί θέλω να άλλο να βάζουμε στόχο και άλλο να είναι θέλημα που μπροστά στο θέλημά μου ισοπεδώνω, ναι. Και να έχουμε την Ανάσταση όλοι. Αμήν. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλω να ευχαριστήσω για το ωραίο έργο που κάνετε, γιατί εγώ τη Ζάκηθο την αγαπάω πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή μετά την Κρήτη αγαπάω τη Ζάκηθο. Έχω περάσει πάρα πολύ ωραία και αυτό που κάνετε είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν είναι ένας απλός σύλλογος. Όχι. Η σύλληψη που κάνατε είναι πολύ ωραία. Εξαιρετικό έργο, εξαιρετικό. Ήμουν και μέλος. Να πω κάτι τώρα, όλοι αυτοί οι σύλλογοι δεν πρέπει να συμμετέχουν στην εκκλησία. Όχι. Όμως δεν πρέπει να τους πλησιάσουμε και πώς είναι η Παγκρίτιος και έχει μαζέψει όλους τους συλλόγους. Υπάρχει, αλλά... Είναι η Παγκρίτιος και είναι και η Κρητική Εστία που είναι δύο εντελώς άλλα πράγματα. Ναι. Η Κρητική Εστία έχει τεράστιο έργο. Πολύ μεγάλο, ναι. Έτσι είναι. Και η Παγκρίτιος έχει κάνει, αλλά η Παγκρίτιος είναι η Ομοσπονδία των Συλλόγων, βασικά, από όσο ξέρω. Ναι. Αλλά η Κρητική Εστία, από εγώ την γνώρισα το 1968-70, από όταν έφτιαξε ένα οικοτροφείο, έχει το Παγκράτη, έτσι είχα έρθει σε επαφή με κριτικούς, που ντρεπόμουν να μπω μέσα. Εγώ φυσικά έμενα σε δικό μου διαμέρισμα. Η αλήθεια είναι ότι οι Πόντοι και οι Κρητικοί από πολύ νωρίς δράσανε και έχουν κάνει ωραία πράγματα. Εντάξει, έχουν μια... Είναι και πολλοί, είναι αγαπημένοι, είναι ο ένας υποστηρίζει τον άλλον, οι Κρητικοί το έχουν. Ναι, όπως το έχουν και άλλοι νησιώτες, δεν το έχουμε εμείς οι Ζακηθινοί, να λέμε την αλήθεια αυτό. Καλά, μην το λες, γιατί και εγώ όταν πήγα να δουλέψω στην Κρήτη δεν με βοηθήσαν οι συγγενείς. Όχι. Πραγματικά. Και εμείς το έχουμε αυτό και στην Κρήτη. Όχι, δεν μιλάω για την Κρήτη, δεν μιλάω για εκεί, μιλάω για εδώ. Α, έξω από το χώρο. Έξω, ναι, κοίταξε να δεις γενικά ο Έλληνας και στο εξωτερικό. Άλλο υποστηριζόμαστε και ας είμαστε εδώ, διάφορα. Εδώ, η Κρητική, επειδή έχω συγγενείς κριτικούς, πραγματικά. Αλληλοϋποστηρίζονται εδώ στην εδώ, Αθήνα. Αλληλοϋποστηρίζονται, προτιμούν τα δικά τους προϊόντα. Αυτοί και οι Ναξιώτες τους βγάζουν το καπέλο. Μπράβο, και οι Ναξο. Και είναι αξιότητες, εγώ τους βγάζω το καπέλο. Σωστό και αυτό. Και γι' αυτό στηρίζουν μαγαζιά. Ναι. Είναι πολλοί, αλλά στηρίζουν τα μαγαζιά τους. Βέβαια, και τα κριτικά μαγαζιά δουλεύουν, στηρίζουν τα μαγαζιά. Ναι, σε αυτό συμφωνώ. Ενώ δεν έχουμε δει ένα ζακυνθινό μαγαζί να μείνει και να κρατηθεί. Όχι. Δεν ήταν μια ωραία όμως ιδέα τώρα κι αυτή, ε. Πιθανόν. Με κατάλογο. Όχι μόνο. Εντάξει, είχατε εδώ στην Ιασμήνη κάτω από το γήπεδο. Η εποχή. Το Φαράνος. Το Ασχολάστανε είχε ανοίξει εδώ κάτω στο γήπεδο. Νομίζω ότι θα φάμε την ώρα της κοπελίτσας. Σας ευχαριστώ και πολύ, εμείς, παιδιά. Εμείς σας ευχαριστούμε στο Επανειδήν. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα. Στο Επανειδήν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Από τα πείματά σου μας έκανες έμπνευση. Εγώ εντωμεταξύ, πώς να το πάρω ειδικά το βιβλίο, να το προωθήσω. Μα για σένα.
Μπορείτε να το κρατήσετε. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ, γιατί θα το προωθήσω κιόλας. Ωραία, μια χαρά. Υπέροχα. Να σου πω κάτι. Αυτό ούτως ή άλλως είναι για εκεί. Ναι, είναι. Βέβαια, εννοείται. Εγώ ίσα τώρα που θα. Θα φωτογραφίζω τη ματάκια και θα τα βάζω, γιατί εμείς έχουμε φτιάξει εδώ στην ενορία μας ένα λόγο προσευχής που διαβάζουμε καθίσματα του Δαβίδ. Κάτι που δεν έκανε αυτά τα δύο χρόνια που σου λέω τώρα. Ναι, 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 πολύ ωραία. Κάθε αυτό, πρωί διαβάζω ψαλμό του Δαβίδ. Και έχουμε κύκλο. Και έχουμε και που κάνουμε τερχοντορή και που μαζευόμαστε Κυριακή και μιλάμε και ξέρω εγώ και κάποια στιγμή, το λέω έτσι και δημόσια, όταν θα ολοκληρωθεί το αρχοντορίκι μας κάτω στους Αγίους Αναργύρους, πρώτο Θεός, τον Οκτώβριο, είπανε. Πού είναι, σε ποιο μέρος? Εδώ, στην. Η εκκλησία μας είναι πίσω από το Διογέννη. Ναι. Οι Αγίοι Αναργύροι, όταν θα φτιαχτεί ο χώρος, γιατί είναι σε ανακαίνιση. Και θα το κάνουμε αυτό. Εγώ βέβαια θα προτείνω οπωσδήποτε να έρθει η συγγραφέας να μας παρουσιάσει. Βέβαια. Με μεγάλη χαρά. Και μπορεί όταν το διαβάσω να πω και του Πάτερ Δημήτρη, το χαρίζω, μου το δώσανε και σας το χαρίζω για την βιβλιοθήκη. Βέβαια. Και για να έρθετε και να μιλήσετε. Βέβαια, με μεγάλη χαρά. Ανετοιμή μας. Και για μας. Και για στην μένα. Καραντίνα μέσα, γιατί ο Πάτερ Δημήτρης είναι ένα νέο παλικάρι και έχει ενεργοποιήσει την ενόρια μας. Τι ωραία. Θα κάναμε αρχοντορίκι μέσω Viber με την καραντίνα. Είχαμε φωνάξει και διάφορους συγγραφείς που μιλήσανε και αυτά. Ωραία. Θα το κανονίσουμε. Με μεγάλη μου χαρά. Σας αγαπώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή Ανάσταση. Αμήν. Καλό Πάσχα. Κύριε Γιάννη μου, ευχαριστώ πολύ. Σοφία μου. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς. Σας ευχαριστώ. Καλή Ανάσταση να έχουμε. Αμήν. Καλό Πάσχα σε όλους. Το Επανειδήν 4 Μαΐου. Σας αγαπώ πολύ. Στις 12. Και στις 12 την κυρία Χρύσα Νικολάκη. Λοιπόν, κάτσε να. Αυτό τι γίνεται, έκλεισε. Δεν πειράζει. Θα βάλουμε τα λεφτά.